Καλώς τους! Καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι της Magia Cook για άλλη μια φορά στην παρέα μου. Σήμερα σας καλωσορίζω από το υπέροχο γραφείο μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ και ξέρετε ότι είναι ένα μέρος που λατρεύω, αγαπώ και όταν θέλω να σας πω όμορφα και νέα πράγματα επιλέγω να έρχομαι εδώ. Καταρχήν θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και ευημερία. Όμορφα πράγματα να γίνουν στη ζωή μας. Η νέα χρονιά ξεκινάει για το Magia Cook με μία όμορφη και δυναμική συνεργασία. Μαζί μας θα είναι η Κωνσταντίνα Σιάχου, η οποία είναι διατροφολόγος και διαιτολόγος. Γεια σου Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας, στην όμορφη παρέα της Magia Cook. Μαζί θα δώσουμε μία έξτρα πινελιά στη γεύση, έτσι, μέσα από τη γνώση, την εμπεριστατωμένη γνώση και πιστεύω θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή έτσι, την συνεργασία και για αυτή την ευκαιρία, αν θες, που μου δίνεις, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τον κόσμο, να τρέφεται πιο σωστά, κάνοντας τις δικές του επιλογές, χωρίς απαραίτητα να πρέπει αυτό να σημαίνει ότι θα στερηθεί κιόλας, έτσι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κωνσταντίνα θα βρείτε στο link, στο magiacook.gr, ξέρετε εσείς. Όμως εδώ, σήμερα, εγώ θέλω να σας παρουσιάσω την Κωνσταντίνα ως τον άνθρωπο που γνώρισα και εμπιστεύτηκα. Κωνσταντίνα, θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο δυνατό πιστεύω σου σε σχέση με τη διατροφή. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές σου στην καθημερινότητα? Το να μην έχουμε πρέπει. Δεν πρέπει. Καλό θα ήταν. Ποιο είναι το μότο, τι πιστεύεις στη ζωή σου? Πες μας την αλήθεια, Κωνσταντίνα. Έτσι. Δώσε μας τα φώτα σου. Χρειάζεται, παιδιά, να αγαπάμε τους εαυτούς μας, να τους φροντίζουμε, να μας φροντίζουμε, να με φροντίζω, ώστε να μπορώ να του δώσω το καλύτερο που μπορώ. Είτε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφής, είτε της καλής ψυχολογίας, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και προσωπικά, αλλά και τον είμαστε και καλύτεροι στις σχέσεις μας. Σε σχέση με τη διατροφή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συλλέγουμε θρεπτικά συστατικά. Και όχι απαραίτητα το να μπούμε σε μια διαδικασία να μετράμε θερμίδες, πόσο έχει το ένα, πόσο έχει το άλλο και το καθεξής. Έτσι, μας ενδιαφέρει να μπορούμε να δούμε τι έχει να μας προσφέρει το κάθε τρόφιμο. Κυρίως όμως προς τα θρεπτικά συστατικά του. Και αν αυτό με ωφελεί εμένα ώστε να έχω ενέργεια, καλή διάθεση, να νιώθω ότι έχω εν τέλει τον έλεγχο με τη διατροφή μου, έτσι. Όπως έχετε όλοι σας καταλάβει, το θέμα των πρώτων υλών, των καλών πρώτων υλών και της υγιεινής διατροφής με αφορά και το ψάχνω πολύ. Με τη βοήθεια λοιπόν της Κωνσταντίνας θα γίνει πιο δυναμικά αυτή η προσέγγιση με επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες. Μαζί λοιπόν, Μαρία μου, θα απομυθοποιήσουμε κάποια τρόφιμα, θα καταρρύψουμε κάποιους έτσι διατροφικούς μύθους και θα δούμε και τη διατροφική αξία παραδοσιακών πιάτων, αγαπημένων μας πιάτων από τα παιδικά μας χρόνια ακόμα. Με την Κωνσταντίνα λοιπόν έχουμε σχεδιάσει πολλά ωραία πράγματα και πάνω σε αυτό που έλεγε με έχει εξητάρει λίγο να ασχοληθούμε με κάποιες τροφές που εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Ζυμωμένες τροφές, σωστά. Μία από αυτές είναι το κεφίρ, την οποία αντιστέκομαι ακόμη να τη δοκιμάσω. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε πολλά και δημιουργικά και όμορφα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν η νέα χρονιά να είναι για όλους όμορφη, με υγεία, δημιουργική. Να μπορέσετε όλοι να πειραματιστείτε γευστικά και να ανακαλύψετε τη μαγεία της δικής σας γεύσης με επιλογές που θα σας χαρίσουν ευεξία, υγεία και αρμονία. Καλές γιορτές με υγεία. Πάνω απ' όλα.